Δεν μα τα πε όλα όμω. Δεν μα τα πε όλα. Όταν βγήκε από τον Μπάκινγχαμ, δεν είδε τι. Ε, καλά, το δέχομαι. Ναι, για παράδειγμα. Εντάξει, παιδιά, έμπαινε αυτή. Απλώ μου κάνει, μου χαιρέτησε. Τι είπε. Είπα. Τι είπε. Δεν είπε τίποτα, μου έκανε έτσι. Μου λέει, αν θέλει, μπορώ. Μπορεί. Να σου. Να σου. Να σου κάνει ξενάγηση. Να σου κάνω μια κουμπάρα. Σου κάνε. Όχι, δεν μου έκανε ξενάγηση. Εντάξει, τώρα δεν το μάθει. Ναι. Τι κάνει, ετοιμάζεται. Τι ετοιμάζεται. Πάντα έτοιμη για μία. Μία. Για μία συνάντηση. Ωραία. Το Λονδίνο στο Λισμένο, όπω πάντα, μία από τι καλύτερε και τι πιο όμορφε πόλει σε τέτοια εποχή στον κόσμο. Το Λονδίνο, το γνωστό Λονδίνο. Για πάρα πολλού κόσμου. Πάρα πολλού κόσμου. Ναι. Και Κινέζοι. Δεν κάνω πλάκα. Κάποια στιγμή με πλησίασε ένα και μου λέει. Όχι, δεν κρίσει κουνιό. Ρε, α το διάλαβο, δεν είσαι μαζί μου, πώ κατάλαβε τι μου είπε. Πάτε από εκεί. Ρε, από εκεί. Εντάξει, θα είναι μια χαρά το Λονδίνο. Τι κάνει. Ποιο. Η teenager. Καλά είναι. Καλά δεν είναι καλά. Θα μας τρελάνεις. Καλά, έχει είναι. Τα μαύρα της. Γιατί τι έχει, τι πρόβλημα έχει. Πέθανε η κολλητή της φίλη που ήταν 92 χρονών. Εντάξει, δεν το ξέρω. Σκέφτεται ότι και αυτή σιγά σιγά. Δεν το σκέφτεται θα μάθει η Ελισάβετ. Σας παρακαλώ. Πώς είναι 98. Δεν το θυμάται ότι πέθανε η φίλη της. Γιατί είναι και λίγο. Μπορεί. Δεν πάτε στο διάλογο. Έμα συγγνώμη δηλαδή. Σε παρακαλώ πρωί πρωί. Σε σένα. Παιδιά συγγνώμη, αυτή η πόλη είναι προβληματική. Τι. Άκου μήνυμα που πήρα. Ο Τίμος ζητάει από τον κάκτο του να τον συγχωρήσει που ξέχασε τα γενέθλιά του χθες. Αλλά φταίει το ότι ο κάκτος δεν φαίνεται να έχει μεγαλώσει ούτε μία μέρα. Στείλε μου και εμένα λίγο από αυτό. Σε μια καφετέρια γνωστής αλυσίδας. Η ξεχασιάρα Θαμώνας κρατούσε σημειώσεις για ασφαλή οδήγηση. Ήταν προφανώς καινούρια οδηγός και έγραφε βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνει για να οδηγεί σωστά. Διαβάζουμε. Γράφει. Βάζω το κλειδί στην τρύπα. Βάζω νεκρά κόμμα. Πατάω συμπλέκτη και ταυτόχρονα γυρνάω τη μίζα και βάζω μπρος. Κατεβάζω χειρόφρενο, βάζω ταχύτητα. Θέλω να κάνω όπισθεν δεξιά. Οπότε ο κόλος του αυτοκινήτου για να πάει δεξιά πρέπει να στρίψω δεξιά το τιμόνι. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα, είμαι η Νίκη. Τι κάνεις? Πάρα πολύ ωραία, Νίκη μου, είσαι καλά? Είμαι καλά, μια χαρά. Ωραία. Μια χαρά. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Ashes and Burberries. Τάχτη και Burberries. Πάμε στο άλλο. You are looking for fleas in the dried grass. Ψάχνεις για ψήλους τάχυρα. Βεβαίως, σωστά. Hooray that we got burned. Ζήτω που καήκαμε. Άλλοι πουλάνε τον εφορό τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Άλλοι. Ναι. Όχου. Τι. Ο λόγος για κάποιον Μάρκ Παρίσι, ο οποίος θέλει να δώσει το αριστερό του. Τι. Ποιο. Το δίνει το αριστερό του. Ποιο. Ποιο καλέ. Θα το πω ρε, κρατήστε με. Ποιο. Τι. Το αριστερό του. Αυτό. Ποιο. Μην επιμένεις, σε παρακαλώ, με φαίνεται δύσκολη. Το αριστερό του μπαλάκι. Ναι. Ρε Μιχάλη. Ναι. Πόσο το δίνει? 22.000 ευρώ. Ο το αριστερό. Σιγά. Ναι. Από χρυσό είναι. Σιγά. Ο λόγος για τον Μάρκ Παρίσι από το Las Vegas, ο οποίος βγάζει στο σφυρί τον αριστερό του. Όχι. Ναι. Για 22.000 δολάρια, ούτε καν ευρώ. Ναι. Προκειμένου να αγοράσει ένα σπόρο αυτοκίνητο που έχει βάλει στο μάτι την τάδε μάρκα. Καλά, δεν είναι και σοβαρή μάρκα. Συγνώμη, είναι, το αυτοκίνητο αυτό είναι για τα. Για τα. Και για τα δύο του Μάρκ. Όχι εδώ, πάμε στο κρεβάτι. Από λέτε, μένα αυτή την κουβέντα δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ. Δηλαδή, δοκίμασε βρε άνθρωπε και κάτι άλλο. Να σου πω, είναι σέματα. Αγαπητοί φίλοι, να έρθει, φέρε την κάμερα 9. Για να έρθει 9. Να έρθει κοντά. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτή είναι έτσι. Το ανάποδο. Δηλαδή, αυτή είναι του, ναι. Του Βαριέμαι και ναι. Που σας παρακαλώ. Ναι. Όχι εσύ ότι είσαι του Ξαπλόπουλου. Εγώ είμαι του Πολυελαίου. Σιγά, Πολυελαίου, σιγά. Το τσιτάχ. Σιγά. Το τσιτάχ. Καλό. Το τσιτάχ. Για λέγει. Ή το άλλο, περίμενε. Δεν λες την αλήθεια ότι σε έβαλα να κάνεις γιόγκα λιγάκι να σπάσουν οι αρθρώσεις διότι και... είσαι ένα χάλια. Αποτελεσματική. Σαν τον Νίκο ήσουν που δεν γυρνάει ο λαιμός αριστερά δεξιά. Λες, είπαμε ότι θα κάνουμε σεξ απόψε. Εγώ δεν το λέω. Προγραμματίζουμε. Δεν προγραμματίζουμε, μου. Μην μου λες εμένα τέτοια. Όχι, αυτά τα πεις εσύ στον εαυτό σου. Βγαίνουμε, το έχουμε πει ότι θα κάνουμε σεξ σήμερα, αλλά μπορεί να κουραστούμε, βρε παιδί μου, να φάμε κάτι παραπάνω. Δεν το λέμε αυτό, δεν το λέμε αυτό. Αυτό είναι όταν προκύψει. Εσύ να τα ακούς. Εσύ. Λοιπόν, όχι έτσι, έτσι. Τι κάτσε, είναι. Βρε παιδάκι μου, όχι έτσι, κάτσε, έτσι. Ρε, θα δείξουμε τι μας αρέσει. Αλλά μην το κάνεις με τέτοιο ναι, τρόπο. Αλλά αυτό και... που σου αρέσει εσένα δεν είναι ωραίο. Και είναι και παλιακό.
Ναι, αλλά έτσι με μπλοκάρεις μετά. Έλα ρε Μαρία τώρα, τόσα χρόνια δεν έχεις μάθει ακόμα. Ψυχαναγκαστικούλη. Καλά, εν πάση περιπτώσει. Άντε λίγη ώρα έτσι και αλλά μετά αλλιώς. Να βλέπεις τι γίνεται, είσαι ψυχαναγκαστικός. Περίμενε να πληθώ πρώτα. Άσε και λίγο αυτό το dirty sex να γίνει. Ποιο dirty, καλέ μηχανολόγος είναι. Θέλει να βάζει. Μέχρι να βάλει. Όλες οι γυναίκες, λέει, όλες. Α, δεν θα βάλω κρέμα. Όλες οι γυναίκες που λένε πυροσβέστη και τα λοιπά, τούτη αυτή έχει, τα έχει άλλο. Τα έχει με υδραυλικό και γρασαδόρο. Κάτσε ρε Σιμιχάλη. Μέχρι να κάνεις αυτό το μπάνιο που θες να βάλεις και τις ανεργατικές. Τι θέλεις τώρα, να αρχίσω να λέω εγώ τώρα τι με έχεις βάλει και ντύνομαι κάποιες φορές. Πες τώρα. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Ρε από εκεί πάμε τώρα. Την σκουφίτσα ήθελα. Ναι. Λέει τώρα τα πετάει λάσπες για να τα... Ταρζάν. Όχι. Ρομπέντο Δασόν. Όχι. Κόναν ο Βάρβαρος. Ναι. Ένα βράδυ με έβαλε και ντύθηκα Κόναν ο Βάρβαρος και δεν κοιμήθηκε. Δηλαδή λύσαξε. Λύσαξε. Γιατί την άλλη που έχεις ντυθεί Μεγάλη Αλέξανδρος. Αυτή ήταν αφιευτού μου. Μέγας Αλέξανδρος ακούω, ε. Εσύ μην κρατάς το Αλέξανδρος, κράτα το Μέγας. Μην τρελαθώ. Ήρθα και εγώ με τα τελευταία νέα της Showbiz και σου παρουσιάζω τη Λίλα Μπακλέση. Δεν μας μπακλέσεις, Ζωάννα. Μιχάλη μου, η Λίλα Μπακλέση κοιτάει μόνο μπροστά. Έτσι, διότι πίσω μπακλέ... Τι... Έχεις πάει τελευταία στην Γλυφάδα. Πριν φύγω για το Λονδίνο, ναι, είχα πει. Ήταν εκεί. Ποιος? Η Γλυφάδα. Ήταν καλά. Η Γλυφάδα ήταν στη θέση της. Αμετακίνητη κτλ. Λιγάκι αναστατωμένη με αναποδογυρισμένα καθίσματα και καρέκλες. Και κάτι σκούπιδο τενεκέδες περισμένους κάτω. Αλλά γιατί. Αναστάτωσε τη Γλυφάδα η Βάσο Βιλέγκας. Αυτή ήταν. Πήγε πρόσφατα. Ποια είναι αυτή η Μιχάλη μου η οποία σε κοιτάει. Με κοιτάει, αλλά ναι, τι είναι αυτή. Η ζωή τη Γανούρια. Τι εννοείς? Η ζωή τη Γανούρια. Μας. Με τι εννοείς? Γαύρο έχει μέσα. Έχει ομελέτα στα τη Γανούρια. Τι έχει μέσα? Τι θα κάνει τελευταία η ζωή τη Γανούρια? Τώρα δηλαδή ετοιμάζει να το φτιάξει. Τι? Θα μελοποιήσει ποίημα ενός παγκοσμίου γνωστού πέρσι ποιητή. Ναι. Και ποιος θα τραγουδήσει, θέλω να σου πω. Ο του χρόνου. Ο φέτος. Πέρσι είναι ο φέτος. Τι χιωμό. Η Εφη Θόδη, Μιχάλη μου, τραγουδά δίπλα στους Δονητές. Έλα, ρε, σταμά. Ναι. Για να δω. Να τα παιδιά, καλέ. Οι Δονητές. Και έχει και σφινάκια στους Δονητές. Αμέλ. Και αυτή τραγουδάει. Ναι, ναι, τραγουδάει. Τι τραγουδάει, το άσμα. Το μπήκαν τα πέι στο μαντρί. Έσυ, Μιχάλη. Παρακαλώ. Καλέ. Ορίστε. Πού πάμε. Breakfast τέλει για ανεβείτε. Ελάτε. Ελάτε, θα το πάμε απνευστή, σας το λέω. Δεν καταλαβαίνω. Επιβιβαζόμαστε στα κτέλ λιωσίων, εντάξει. Η διαδρομή θα διαρκέσει 6 ώρες. 6 ώρες! Πολλές! Πάρε για καμιά δραμαμίνη γιατί είσαι βλάκας. Για να φτάσουμε θα περάσουμε από 12 σταθμούς 2-2, παιδιά. Θα ξεπενταριαστούμε. Βάλτε όλοι μαζί. Θα κάνουμε μια στάση άντε στη Λάρισα για ξεμούδιασμα τοπικό εκεί επιτόπου. Δηλαδή περπατάμε γύρω-γύρω από το λεωφορείο και ξαναμπαίνουμε. Τόσο πολύ. Η πόλη ανήκει στην κεντρική Μακεδονία. Η ίδρυση βιομηχανικής περιοχής έχει προσελκύσει πολλούς επιστήμονες και εργάτες στην περιοχή. Η πόλη πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη Καλλικός. Από εκεί περνάει και ο Γαλλικός ποταμός. Βεβαίως, αξίζει να κάνετε μια επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου. Η πόλη από τη Θεσσαλονίκη απέχει περίπου μια ώρα. Καλέ! Ορίστε. Πού πάμε! Για να δούμε πού πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα, ναι. Όχι, καλέ. Στην Καβάλα. Όχι, δεν θα πάμε στην Καβάλα. Παιδιά, περνάει ο Γαλλικός ποταμός από την Καβάλα. Εντάξει κι εσύ. Τι μετακινήσεις είναι αυτές? Μετακινούνται οι πλάκες από κάτω. Μάλλον Κιλκής. Στο Κιλκής, βεβαίως. Αυτό το γραφείο πρωθυπουργού. Τι? Στη Θεσσαλονίκη. Τι υπήρχε, δεν υπήρχε πάντα, γιατί λέω δεν γίνεται να μην το ξέρω. Μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό? Τι, ανοίγει franchise ο Τσίπρας, τι θέλεις εσύ? Τι είναι αυτό το franchise? Θα πάει σε όλες τις πόλεις. Αυτός και τα Μικέλε. Τι θέλεις, μωρέ? Τι σε νοιάζει? Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.